Ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 1967-74 έχασε ένα εκλεκτό μέλος του. Έναν από τους αλήγιστους της ταξικής πάλης, το Διαμαντή Μαυριδόγλου. Ήταν ο Τάκης για τους φίλους και τους συντρόφους του στο γιαπί και στον αγώνα. Έφυγε από τη ζωή αφού αγωνίστηκε μια ολάκερη ζωή, έναν αιώνα σχεδόν έζησε για την απελευθέρωση του ανθρώπου, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τον θυμόμαστε τον σύντροφο τον Τάκη στη Γιάρο και στο Λακί της Λέρου να πρωτοστατεί στις πιο δύσκολες και βαριές δουλές του στρατοπέδου. Το θυμόμαστε πάντα χαμογελαστό και δραστήριο να παρακινεί τους νέους συντρόφους και συναγωνιστές να μελετούν και να προσφέρουν. Ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς, του δοσήματος. Τίποτα δεν κρατούσε, τίποτα δεν κράτησε για τον εαυτό του. Όλα τα έδινε για την εργατική τάξη, για τους αγώνες της. Για 8 δεκαετίες στην πρώτη γραμμή και με το όπλο στο χέρι στον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 ενάντια στους Εγγλέζους εισβολείς και στους ντόπιους συνεργάτες τους, ενάντια στους κουκουλοφόρους και μη, για την πλήρη απελευθέρωση του λαού και της χώρας. Ο Τάκης καμιά φορά δεν πισωπάτησε. Ο Τάκης ποτέ δεν λιποψύχησε. Πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δίκαιο και τη λευτεριά. Ήταν πρότυπο εργάτη, επαναστάτη, κομμουνιστή. Ο τίτλος του λαϊκού αγωνιστή τον ταιριάζει απόλυτα. Οι οικοδόμοι της Αθήνας τον τίμησαν και τους τίμησε με τη στάση και τη δράση του. Μια δράση με άλλους συναγωνιστές και συντρόφους του που οδήγησε σε κατακτήσεις του κλάδου των οικοδόμων που σήμερα το αστικό κράτος τις ακροτηριάζει καθημερινά. Πριν 50 χρόνια, στην εξέγερση του Νοέμβρη, στο Πολυτεχνείο, ήταν παρόν μαζί με τους 250 οικοδόμους που με ένα πανό από την πλατεία Δημαρχείου ξεκίνησαν μια πορεία, έφτασαν στο Πολυτεχνείο για να συμπαρασταθούν, για να στηρίξουν τον αγώνα της νεολαίας και των άλλων εργαζόμενων. Ήταν μια κίνηση αυτή που έφερε μια άλλη ποιότητα στη λαϊκή εξέγερση. Έφερε την εργατική τάξη στη θέση που έπρεπε να είχε και την είχε και με την παρουσία του συντρόφου μας. Του συντρόφου Τάκη που αποχαιρετούμε σήμερα με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Στο σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών ήταν πάντα παρόν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μέχρι την πρώτη τελευταία συνέλευση. Στα παιδιά του Ζαφύρη και Δώρα, στα εγγόνια του Σταύρο, Βαλεντίνη, Διαμαντή, θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να είναι περήφανοι για τον πατέρα και παππού τους, γιατί άφησε βαθύ το αποτύπωμά του για τους σημερινούς και αυριανούς αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος στην πάλη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, για τη σοσιαλιστική κοινωνία. Ώρα καλή, αγαπημένε μας σύντροφε και φίλε Τάκη.